εύλογη απορία για το εύρος των ποινών. Βεβαίως υπάρχει. Ειδικά αν κάποιος εξετάσει εκ νέου τη σκληρή και αυστηρότατη, όπως είπες, φρασιολογία που είχε χρησιμοποιήσει το δικαστήριο όταν έκρινε ένοχους στα τέσσερα στελέχη της προϊλαϊκής. Ωστόσο, η ίδια απόφαση για τις ποινές εκ των πραγμάτων αποτελεί πραγματικό χάδι, θα λέγαμε, για τους ένοχους αυτής της πολύκρωτης υπόθεσης. Αυτό δεν χρειάζεται κανένας εξειδικευμένος επί της νομικής επιστήμης να το διαπιστώσει, ενώ το περιεχόμενο της απόφασης για τις ποινές εκπίπτει κυριολεκτικώς και ισοπεδώνει, θα λέγει κάποιος, την καθολική διαπίστωση για το περιδικαίου αίσθημα. Mm-hmm. Χωρίς αμφιβολία, υπάρχει μία ανισομέρεια στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Λέει στην παρούσα περίπτωση ότι δεν υπήρξε απόδειξη για αποκόμιση ωφέλους από τους κατηγορούμενους. Μα μία από τις περιλάβετες υποθέσεις ήταν και εκείνη του πρώην βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, του κ. Ρίκου Ρεντοκρήτου, όπου επίσης δεν υπήρξε κανένα συμπέρασμα για προσωπικό έφερος. Και όμως σε εκείνη την περίπτωση υπήρξε συγκεκριμένη σκληρή ποινή. Προκαλεί επίσης ιδιαίτερη ένσταση το γεγονός ότι ένας εκ των παραγόντων μετριασμού της ποινής αποτελεί και το γεγονός ότι δεν υπήρξε πρόκληση ζημιάς στους επενδυτές. Mm-hmm. Μάλλον το δικαστήριο, και να μας επιτρέψουν αυτό, και η δικαιοσύνη ζει σε παράλληλους κόσμους με την ίδια την κοινωνία. Μάλλον οι εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας δεν έζησαν τη μεγάλη καταστροφή της οικονομίας ή δεν αντιλήφθηκαν ότι πήγε στα τάρταρα μία ολόκληρη τράπεζα και μαζί τις χιλιάδες συμπολίτες μας. Δεν είναι βεβαίως η δικαστική εξουσία ο πλέον προβληματικός θεσμός ή πλέον κακή ανθρώπινη δραστηριότητα και πρακτική σε αυτόν τον τόπο. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στη συνείδηση της κοινωνίας μία απόφαση η οποία κατά τεκμήριο δυνατάσα βρίσκεται αντίθετη με την ίδια την κοινωνία. Αλλά και κονταροχτυπιέται, θα λέει κάποιος, με την απόφαση του κακοδικίου στην απόφαση για την ενοχή των τεσσάρων. Σήμερα, με την απόφαση για τις ποινές σε βάρος των τεσσάρων, κατά την εκτίμηση μου, η αξιοπιστία και το κύρος της δικαστικής εξουσίας δυστυχώς έχουν πληγεί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, για την παρέμβαση.